Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε. Ή καλημέρα, αν το βλέπετε πρωί. Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιο είναι να, έχει να μπει στο στούντιο και να κάνει ένα τέτοιο βίντεο ε, αμέσω μόλι έχει τελειώσει το παιχνίδι τη Εθνική. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή καλούμε να ε, ρίξω του παλμούς μου από του 130 στου 65, να ηρεμήσω και να δω με Όσο πιο ψύχρεμο και αντικειμενικό μάτι το τι έγινε σήμερα. Όμω, γι' αυτό είμαστε εμεί εδώ. Πάμε σημαντάκι και ξεκινάμε. Ελλάδα-Ιταλία 85-81 τελικό σκορ και έχοντας τελειώσει και αυτό το παιχνίδι έχοντας νικήσει και την Ιταλία μέσα στην έδρα της θα πούμε αργότερα πώς έγινε αυτό αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα από την αρχή του Ευρωμπάς και και τώρα αυτές τις μέρες στις συμμετέχει η Ελλάδα είναι ότι η εθνική μας νίκησε τι δύο καλύτερε ομάδε του ομίλου μας, μαζί, μα, μαζί, με εμά, τι δύο δηλαδή διεκδικήτριε τη πρώτη θέση, τι δύο πιο δύσκολε αντιπάλου μα, τις νίκησε. Μέσα σε δύο μέρες καπακοτά, χωρί ξεκούραση, τη μία μέρα την Κροατία, την άλλη μέρα την γηπεδούχο Ιταλία, χωρίς να έχει στη διάθεσή τη το βασικό τη και το βασικό πεντάρη. Αυτή είναι η περίληψη του, μέχρι μέχρι στιγμή του τι έχει κάνει η Εθνική, το τεσάρι μα δεν το έχουμε δει ακόμα να πατάει στο παρκέ και το πεντάρι μα το είδαμε για περίπου 6 λεπτά σήμερα. Αυτό είναι. Εάν δεν είναι αυτό η επιτυχία, δεν ξέρω εγώ, δεν, δεν μπορώ, δεν μπορώ, να, δεν μπορώ να, να διανοηθώ. Τι ακριβώ θεωρείται, μπορεί θεωρεί να θεωρήσει κάποιο επιτυχία. Είναι κάτι το οποίο οποιαδήποτε άλλη ομάδα, αν το έκανε, θα το θεωρούσαμε κατόρθωμα. Και πρόκειται για κατόρθωμα κάτι δική μου άποψη. Πρόκειται για κατόρθωμα διότι υπάρχουν κάποιοι παίχτες μέσα στην, στο rotation της εθνικής οι οποίοι ή δεν μπορούν ή δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Δεν ξέρω τι, τι συμβαίνει. Ε, πάρα πολύ, με πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Χωρίς τους δύο ψηλούς. Με, ε, χωρίς να έχουμε με, την τεράστια πολυφωνία χωρίς να έχουμε ε, κάποιον ο οποίος να μπορεί να βοηθήσει εκτός από τον, να βοηθήσει τον Γιάννη και τον ε, και τον Τάιλερ να τους μπορεί να τους βοηθήσει σταθερά σε κάθε παιχνίδι έχοντας δηλαδή βασικά μόνο δύο, δύο σταθερού παρόλα αυτά παρόλα σε αυτές τις και τα προβλήματα, ε, έχουμε καταφέρει να επικρατήσουμε και επί των Κροατών και επί των Ιταλών αυτό λοιπόν που έγινε σήμερα είναι το εξή. που πιστεύω ότι ε, δείξαμε πιστεύω σήμερα δείξαμε την ποιότητα που έχουμε που έχουν κάποιοι παίχτες μας την εμπειρία που έχουν κάποιοι παίχτες μας και επίσης δείξαμε ότι διαθέτουμε τον καλύτερο προπονητή της διοργάνωσης για την δική μου άποψη δεν ξέρω κάποιον άλλο προπονητή αυτή τη στιγμή, Έλληνα προπονητή. Γιατί για ξένους τώρα μπορούν να πιάσουν πάρα πολλού. Και ξένου ίσω. Που να μπορούν να κάνουν με, αυτοί, με αυτό το ρόστερ αυτά που έχει κάνει η Εθνική μέχρι στιγμή. Ε, στην αναμέτρηση σήμερα χάσαμε κατά κράτο την τελευταία περίοδο. Στην τελευταία περίοδο Χάσαμε 10 πόντους από μια πολύ μεγάλη διαφορά που είχαμε χτίσει. Έγινε πάλι το ίδιο δηλαδή με την προηγούμενη αναμέτρηση με την Κροατία. Χτίσαμε μια πολύ μεγάλη διαφορά και τη χάσαμε. Ε, όπως είπε και ο coach Ιτούδη στι δηλώσει ότι θα πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να δουλέψουμε στο να μην χαλαρώνουμε όταν α, παίρνουμε τι μεγάλε διαφορέ. Έτσι, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν κάποιε εξηγήσει γι' αυτό. Είπε και επί, επίση και κάτι άλλο, αν το πιάσατε, αν είδα τι δηλώσει που πρέπει να τις είδατε. Είπε ότι πρέπει να παίζουμε έξυπνα και μετά για να μην, νομίζ, για να μην νομίζουμε ότι προσβάλλει κάποιου ή προσβάλλει του παίχτε μα, ότι παίξαμε ηλίθια. είπε ότι οι παίχτε μα διαθέτουμε παίχτε με, εφυΐς, με εξαιρετική μπασκετική ευφυα. Αυτό είπε. Η, μπα, ε, η καμπάνα χτυπούσε για δύο παίκτε. Τρει. Και θα, θα πούμε τώρα ποιοι είναι. Πάμε όμω σιγά σιγά να δούμε πρώτα του αριθμού. Σωστά. Όπω κάνουμε πάντα. Κάτσε να δούμε, θα πατήσω το στο κουμπί τώρα. Το πάτησα το θείο. Λοιπόν, πάμε πρώτα στο team comparison. Ελλάδα-Ιταλία 85-81. Και αυτή τη φορά χάσαμε τη μάχη το Rebound. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι τα 15 επιθετικά rebound που πήραν οι, τα ξαδέρφια μας οι Ιταλοί. Είναι ο βασικός παράγοντας για τον οποίο δεν μπορέσαμε να κάνουμε ευκο, πιο εύκολη τη ζωή μας στο παιχνίδι. Δεν θυμάμαι πόσες δεύτερες επιθέσεις πήραν οι Ιταλοί, ε, αλλά μπορείτε να δείτε κάτω ότι τα second chance points ήταν 17. Second chance points 17 είναι τεράστιο, είναι τεράστιο νούμερο εάν θέλεις να πάρεις ένα παιχνίδι το οποίο είναι δύσκολο απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι και και ξέρεις ότι θα, θα πάει στο τέλος κλειστά το παιχνίδι. Δεν νοείται το μεγαλύτερο έγκλημα, για να το πω έτσι, το μεγαλύτερο μπασκετικό έγκλημα για ένα προπονητή θεωρείται και ορθώ θεωρείται να κάνει επίθεση αντίπαλη ομάδα, να πάρει σουτ, να χάσει το rebound και μετά να δεχτεί τρίποντο. Στη δεύτερη, στη, στη δεύτερη προσπάθεια τους. Αντιπάλων. Είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που μπορεί να κάνει. Πασχετικό. Να δεχτεί τρίποντο σε δευτερεύουσα επίθεση. Και αυτό έγινε τουλάχιστον τέσσερι φορέ σήμερα. Τρει ή τέσσερι. Σε πάρα πολύ καθοριστικέ. Σε πάρα πολύ καθοριστικά σημεία. Χάσαμε λοιπόν τη μάχη το rebound. Είχαν, ε, είχαμε 6-5 τα κλεψίματα. 14-20 assist. Δεν ήμασταν τόσο ομαδικοί σήμερα. Όσο έπρεπε. Αλλά αυτό δεν μας στήχησε το τέλος. Τα λάθη ήταν από 10. Ούτε πολλά ούτε λίγα. Για ένα παιχνίδι τέτοιο και για ένα παιχνίδι που είχε και σε κάποια φάση ένα πολύ γρήγορο ρυθμό ε, δεν νομίζω ότι είναι πολλά τα δεκαλάθη. Θα έπρεπε να είχαμε υποχρεώσει φυσικά του Ιταλού περισσότερα, αλλά δεν του υποχρεώσαμε. 5 μπλοκ εμεί και ε, 3 τρία οι Ιταλοί. 18 φάουλ εμεί, 21 οι Ιταλοί. Επανήλθε το φυσιολογικό εδώ. Αυτό που εξετάζουμε σε κάθε παιχνίδι. Αυτό εδώ. Η στο fast break. Η στο fast break φυσιολογικά για την εθνική είναι πάντα 20 με την Κροατία δεν ήταν 20 πλά και είχαμε πρόβλημα. Σήμερα είχαμε 24 πόντους στο fast break. Και αυτό μας βοήθησε πάρα πάρα πολύ. Μέσα στη ρακέτα είχαμε μόλις 26 πόντους αλλά και οι Ιταλοί είχαν 24. Ενώ εκπληκτικό βγάλαμε 23 πόντους από τον πάγκο ενώ οι Ιταλοί μόλις 15. Τα σούτ δύο πόντων είχαμε 56% ενώ 40 Ιταλοί. 37,1 με 33 στα τρίποντα. Αν είναι δυνατόν Σουτάραμε καλύτερα από τους Ιταλούς και ε, σουτάραμε 78,3 στις βολές με 84,2 για τους Ιταλούς. Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι σώζουμε τις βολές μας. Δεν δείχνουμε το κακό πρόσωπο που δείχναμε στην, στα φιλικά και στα Αυτά είναι ευχάριστα. Τα ευχάριστα λοιπόν είναι όλα εκτός από τα επιθετικά rebound, και γενικώ τα rebound τα οποία χάσαμε σήμερα, αλλά τα επιθετικά rebound, τα 15 επιθετικά rebound είναι πάρα πολλά. Από τη στιγμή που πήραμε μόνο 7, εμεί μα δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα γιατί η μπάλα έβγαινε έξω και δεχτήκαμε πολλού πόντου. 17 πόντου από, δε, από δευτερεύουσε επιθέσει. Θα μπορούσαμε να του είχαμε γλιτώσει, να είχαμε δεχτεί 6-7 πόντου από δευτερεύουσε επιθέσει, αν είχαμε ε, μια πιο στοιχειώδη αντίληψη ποιου χώρου κλείνουμε και αν μπορέσαμε και μπορούσαμε και κάναμε κάποια βασικά box out. Βασικά box out λοιπόν σήμερα. Τέλο πάντων. Πάμε και box score. Να δούμε τι είχαμε και μετά να πω αυτά που έχω σημειώσει μπροστά μου. Λοιπόν, Tyler Dorsey 23 πόντου. Ε, συγγνώμη, ο Γιάννη το ήταν πρώτο σκόρερ με 25 πόντου, 11 rebound. Και 31 efficiency rating. Δηλαδή, 25 πόντου, 11 rebound. Εντάξει, τι άλλο. Uh, τι άλλο να 8 στα 15 είχε, είχε 7 στι 10 προσπάθειε. Ένα στα 5 τρίποντα. Ο Τάιλερ Ντόρση άλλη μια βραδιά. Εξαιρετικό. 23 πόντου. Με 6 στα 10 τρίποντα. Uh, και 19 efficiency rating. Είχε επίση και 3 rebound. Uh, δύο λάθη μόνο. Uh, από εκεί και πέρα. Οι 13 πόντοι του αγραβάνει. Τι να πω. Τι να πω, δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Πραγματικά. Από τον ε, Αγραβάνη. Ε, παίζει... Παίζει για να βρει ομάδα. Και θα βρει ομάδα ο Αγραβάνης. Σίγουρα. Μπορεί αυτή τη στιγμή ε, να μην έχει ομάδα. Αυτή τη στιγμή για να καταλάβετε ο Ιωάννης Παπαπέτρου πώς θα παίρνει το χρόνο. Και είδατε την απόδοσή του. Και είδατε και τον Αγραβάνη που είναι άνεργος τι ακριβώς παιχνίδι έκανε. Με περιπτώσει, το συζητήσαμε το με ένα φίλο αυτό, γι' αυτό το αναφέρω. Λοιπόν, ο Δημήτρη ο Γραβάνη, λοιπόν, με 3 στα 4 τρίποντα και 5 rebound και για άλλη μια φορά πάρα πολύ μεγάλη δουλειά στο... στην άμυνα. Από εκεί και πέρα, οι μονοψήφι αριθμοί, μονοψήφιοι οι πόντι, με τον κόσμο Παπα-Νικολάου ε, να, έχει, να, έχει, πάρει. Συγγνώμη, είναι αλήθεια αυτό που βλέπω. Ναι. Να έχει πάρει μόλι 5 σουτ σε όλο το παιχνίδι. Και το Σλούκα να έχει 7 πόντου. Και τον, τον Κώστα τον να έχει 6-2. Είχε ο Θανάση. Τρει ο Γιάννου Λαριτζάκη με ένα τρελό τρίποντο που έβαλε σε ένα κρίσιμο σημείο. Απ' την άλλη μεριά, ο, ο Φοντέκιο ήταν φυσικά ο ηγέτη των Ιταλών με 26 πόντου. Δεν μα ενδιαφέρουν τι κάνουν οι Ιταλοί. Έχουμε τα δικά μα να συζητήσουμε. Λοιπόν, Αυτά είναι τα στατιστικά. Να πούμε τώρα και αυτά που είδαμε. Να πω πρώτα απ' όλα ότι κάτι πρέπει να γίνει με τον Νίκ. Έχουμε πρόβλημα με τον Νίκ, παιδιά. Έχουμε πρόβλημα με τον Νίκ και το έχουν καταλάβει όλοι. Και το έχουν καταλάβει και οι αντίπαλοι μας και θα το βρούμε μπροστά μας. ο Νίκο Καλάθης δεν παίζει άμυνα καθόλου. Ο Νίκο Καλάθης δεν μπορεί να, 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 ακολουθήσει καθόλου κανένα αριθμό αμυντικό. Δεν μπορεί να βοηθήσει καθόλου και δεν μπορεί να μαρκάρει τίποτα. Κανέναν. Σήμερα δεν μπορώ, δεν, δεν ξε, βαρέθηκα να μετράω πόντου που βάλαν οι Ιταλοί δίνοντα την μπάλα στο, στο μαρκάρισμα του Καλάθη. Στον παίκτη που Μπάρκα, οποιοδήποτε υπέρχεται, ο, ο Καλάθη. Εκμεταλλεύτηκαν δηλαδή το γεγονό ότι ο Καλάθη δεν μπορεί να παίξει άμυνα και έβγαλαν πάρα πολλού πόντου από εκεί. Αυτή ήταν μια τρύπα που είχε η ομάδα η οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Δεν φαίνεται να μπορεί να βελτιωθεί ο Νίκ. Δεν ξέρω τι, τι ακριβώ συμβαίνει. Είναι πάρα πολύ. Ε, 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 είναι λε και, και μένει να έχουν μπαταρίε θα το έλεγα. Λες και μένει από ενέργεια, λες και έχει παθηλάστιχο, πώς να το πω αλλιώ. Ε, μέσα, στα, μέσα στα μούτρα του Τρίποντα, το τελευταίο από το Φοντέκιο, στο τελευταίο από το Φοντέκιο έπαιξε την καλύτερη άμυνά του η οποία ήταν αυτή. Αυτό εδώ. Καμία επαφή, καμία έκρηξη, καμία... Α, καθόλου ενέργεια στην άμυνα, τίποτα, ε, το δεύτερο μα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ο Ιωάννη Παπαπέτρου. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν πρόβλημα και με τον Ιωάννη τον Παπαπέτρου. Ε, δεν είναι, 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 είναι και αυτό εκτό κλίματο. Ο Καλάθι στην επίθεση ήταν αρνητικό. Ε, σήμερα είχε 2 στα 8, 3 στα 11 είχε σήμερα ο Καλάθι. Και ο Ιωάννη τον Παπαπέτρου 0 στα 4. Ε, πρέπει, να, πρέπει να μπει στο κλίμα ο Ιωάννης Πέτρου δεν, δεν, δεν νοείται δηλαδή βοήθησε λίγο στην άμυνα ε, αλλά δεν νοείται επιθετικά να μην μπορεί να βγάλει ένα σούτ ελεύθερο αυτά είναι τα δύο αρνητικά που, που είδα ε, επίσης στα αρνητικά που είδα ήταν οι αποφάσεις του Κώστατος Λούκα λίγο... πως να το πω χωρί ψυχραιμία, χωρί μυαλό. Αυτό, δηλαδή, νομίζω ότι αυτέ τι δηλώσει που έκανε ο, ο coach στο τέλο του παιχνιδιού πήγαιναν για τον Σλούκα και τον Καλάθη κυρίω. Για τον Σλούκα και τον Καλάθη κυρίω. Παπαγιάννη. Δύο πάρα πολύ θετικά. Η, η εθνική έπαιξε καλή άμυνα και πήρε τη διαφορά όταν έγιναν δύο πράγματα όταν βγήκε από το παιχνίδι ο Καλάθη και όταν μπήκε στο παιχνίδι ο Παπαγιάννη. Όταν η Εθνική έπαιζε και συνδυαστικά όταν η Εθνική έπαιξε με Παπαγιάννη στο παιχνίδι αυτά τα 6 λεπτά και Καλάθη εκτό, ακόμα και όταν ο Παπαγιάννη ήταν εκτό βασικά, αλλά όταν, ακόμα και όταν συνδυάστηκαν αυτέ οι δύο επιλογέ, οι Ιταλοί βραχικύκλωσαν, Γυρνούσαν την μπάλα απεγνωσμένα, παίρνοντα κάποια τρίποντα του σκοτωμένα, όπω λέμε, στο μπάσκετ. Ε, ο, με το που μπήκε το θηρίο μέσα στην ε, ρακέτα μα, απομακρύνθηκαν όλοι από τη ρακέτα. Ένα φάουλ πήραν από τον Παπαγιάννη. Μόνο και μόνο η παρουσία του δηλαδή από αποδιοργάνωσε του Ιταλού, που φαινόταν ότι φάνηκαν σαν να μην περίμεναν τη χρησιμοποίησή του. Ε, και αυτόματα δηλαδή φάνηκε πόσο πολύ διαφορετική εικόνα μπορούμε να έχουμε με το πεντάρι μας μέσα, στην, στο, μέσα παρκέ. Φανταστείτε να έπαιζε και ο Κώστας. Αυτό που παρατηρείται στην είσοδο του Παπαγιάννη είναι ότι όχι μόνο μέσα στο καλάθι, αλλά και η περιφερειακή μα άμυνα αρχίζει και γίνεται σκυλίσια, γιατί όχι μόνο έχει φύγει ο καλάθι έξω, αλλά και δεν ξέρω αν τώρα μπορώ, γίνω κατανοητό, οι υπόλοιποι παίκτε, γιατί, η άμυνα, γιατί το rebound και η προστασία του καλαθιού έχει μοιραστεί σε ολόκληρη την, σχεδόν την πεντάδα, εκτό από τον playmaker, σε ολόκληρη την πεντάδα. Οι υπόλοιποι λοιπόν παίχτε έρχονται Παπαγιάννη μέσα μπορούν να μαρκάρουν πιο εύκολα στην περιφέρεια γιατί έχουν λιγότερο το μυαλό του στο καλάθι. Δεν ξέρω αν το. αν, 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 αν είμαι κατανοητό. Ε, με λίγα λόγια, άλλη ομάδα. Εντελώ. Αν ο Παπαγιάννη από ό,τι μαθαίνω νιώσε καλά, οπότε θα παίξει πιο, πιο πολύ. Αν γυρίσει και ο Κώστας είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Αγραβάνει. Δεν το περίμενα. Δεν περίμενα από τον Δημήτρη Αγραβάνη να, να πάει έτσι όπως πάει. Πάρα πολύ μεγάλα σούτ με αυτό τον ε, λίγο αστείο τρόπο λίγο, λίγο σούτ οικοδομή αλλά τα, τα σούτ πάνε μέσα. Και από τη στιγμή που πάνε τα σούτ μέσα ας κάνει και τα πτάκια τα και αράουτ. Δεν με νοιάζει. Λοιπόν, πολύ μεγάλα σούτ. Πήρε τρία πολύ μεγάλα τρίποντα ο Αγραβάνης σήμερα και βοήθησε πάρα 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 πολύ αμυντικά. Φταίει που δεν έχει ομάδα και θέλει να βρει ομάδα. Φταίει το ένα, φταίει το άλλο. Τι μα νοιάζει, για ποιο λόγο παίζει και για ποιο λόγο. Μα νοιάζει, όχι. Μα νοιάζει το τι προσφέρει στην εθνική. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πολύ απλό. Και κράτησε στο τέλο του δύο ηγέτε μα. Για το Γιάννη, τι να πω. Θα σα φάω το χρόνο και δεν υπάρχει λόγο. Ο Γιάννη είναι ο Γιάννη. Δηλαδή, τι άλλο ύμνου να πω. Τι άλλο ύμνου να πω. Επίση να, να, να πω κάτι. Γιατί δεν βοηθάμε το Γιάννη όταν του δίνουμε την μπάλα. Γιατί θα πρέπει να παίξει ο Γιάννη ένα προ δύο ή ένα προ τρει. Γιατί δεν, πρέπει, δεν μπορούμε να, να δώσουμε πικ στο Γιάννη. Γιατί δηλαδή την ώρα που ζητάει την μπάλα ο Γιάννη θα πρέπει να παίξει με πλάτη και να, πάρει, να, να έρθει και δεύτερο και τρίτο παίκτη πάνω του, ώστε να σπάσουμε την μπάλα στο, ή στην weak side ή σε κάποιον άλλο να πάρει το shoot. Α λειτουργήσουμε και λίγο διαφορετικά. Α παίξει ο Γιάννη ψηλά και α πάρει κάποια πικ. Να αδειάσει λίγο η ρακέτα του. Να μπορέσει να διαλέξει και αντίπαλο με τον οποίο να παίξει ένας προς ένα προ έναν. Α του δώσουμε κάποια πίξη του Γιάννη. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Μαζεύει παίχτε πάνω του. Και... Ωραία. Αν πάρει κάποιο πικ ψηλά, θα τον καλύψουν σίγουρα. Έτσι δεν είναι. Α του δώσουμε λίγο λοιπόν, περισσότερα πικ. Α μην τον αφήνουμε να ζητάει μπάλα και να αναγκαστικά να γίνεται μαγνήτης των παιχτών, γιατί ούτω ή άλλω το εμεί δεν το έχουμε. Βγήκε ο τέσσερι φορέ σήμερα που ήταν. Δεν θυμάμαι κιόλα. Τρει. Και τα στο σίδερο και τα τρία. Λοιπόν, ο Γιάννη είναι ο Γιάννη. Ο Γιάννη θα κάνει ό,τι μπορεί. 11 rebound πήρε σήμερα. Οπότε μα rebounder με τεράστια διαφορά από του υπόλοιπου είναι. Γιατί κάνει και αυτό. Δεν έχουμε ψηλού. Τι να κάνουμε. Ο δεύτερο rebound είναι με πέντε rebound ο Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου. Τα λέγαμε το Παπα-Νικολάου. Είναι τεράστια η εμπειρία του. Τεράστια εμπειρία του. Ένα τρίποντο στα μούτρα έφαγε. Από το φορτέκι. Ένα τρίποντο στα μούτρα. Αυτό έχω να το καταλογήσω μόνο του Κώστα Παπανικολάου. Τίποτα άλλο. Και άφησα τελευταίο του Τάιλερ Ντόρση. Και τον άφησα τελευταίο επίτηδε. Διότι. Τι να πω για αυτό το παιδί. Δεν έχω τι να πω για αυτό το παιδί. Τι, παι, τι παιχτάρα. Τι... Τι... τι πόσο μεγάλα σουτ πήρε σήμερα. Τελειώνει το παιχνίδι με 6 στα 10 τρίποτα και αυτά τα 6 τρίποτα, από αυτά τα 6 τρίποτα, τα 3 είναι, είναι τρίποτα που κόβουν τα πόδια των Ιταλών από τη ρίζα. Απ' τη ρίζα. Κρεμασμένου, με, με παίχτε κρεμασμένου πάνω του δεν καταλάβαινε τίποτα. Πάρτα, μέσα στα μούτρα. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. 23 πόντου με 6 στα 10. Πάμε να, να, να τα δείτε. 23 πόντου με 6 στα 10. Και ήταν όλα τρίποντα. Δεν πήρε ούτε ένα σουτ δύο πόντων. Ούτε μία προσπάθεια. 5 στι 7 βολέ. 3 rebound, 1 assist, 1 λάθος δύο, ε, και 2 λάθη. Αυτό είναι. 19 efficiency rating. 21 efficiency rating ο Αγραβάνης. Ο Αγραβάνης με 5, με 5 στις 6 προσπάθειες και 3 στα 4 τρίποντα. 5 rebound. Και 4 block, λέω βλέπω σωστά. Έριξε 4 block. Μεγάλος Μεγάλο Τάιλερ Ντόρση. Πολύ μεγάλο. <coughs> συγγνώμη για το... που είμαι βραχνιασμένο, αλλά είναι από τι φωνέ του παιχνιδιού. Και συγγνώμη αν δεν έχω βάλει ακόμα σε πλήρη σειρά τη σκέψει μου. Αλλά είναι αμέσω μετά το παιχνίδι. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι ρο που λένε, φρέσκο. Είναι ε, χωρί κα κανένα script. Έτσι όπω το... είδα, έτσι όπω το, το έζησα. Υπενθυμίζω, παιδιά. Αυτό που βλέπουμε σήμερα, αυτό που είδαμε μέχρι στιγμής, είναι η μισή εθνική Ελλάδο. Είναι η εθνική Ελλάδο χωρί ψηλού τη. Ο Γιάννη δεν ήταν ποτέ πεντάρι. Παίζει πεντάρι κατά συνθήκη. Μα αυτήν λοιπόν την μισή εθνική Ελλάδο, εμεί σε δύο μέρε μέσα καθαρίσαμε Κροάτε και Ιταλού. Αύριο ξεκουραζόμαστε και τη Δευτέρα παίζουμε με τη Μεγάλη Βρετανία. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο. Πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και μπορώ να πω ότι μετά και την ήττα της Λιθουανία σήμερα μπορεί να μας φέξει και στην οκτάδα. Θα δούμε. Μπορεί να μας φέξει και στην οκτάδα. Παρακαλάω να βγουν δεύτεροι Γάλλοι σε αυτό τον όμιλο. Γιατί τους Γάλλους τους έχουμε. Έτσι πιστεύω. Να σας πω και τις βαθιές μου σκέψεις έχω στο πίσω μέρο του μυαλού μου. Γιατί εγώ τώρα βλέπω την οχτάδα. Γιατί τώρα θα πρέπει να γίνουν θαύματα για να μην βγούμε πρώτοι στον όμιλο. Γιατί όλοι οι μας οι υπολογισμοί ήταν με την προπόθεση ότι θα βγούμε πρώτοι στον όμιλο. Έτσι δεν είναι, λοιπόν. Α, ναι, να μην, και να μην ξεχάσω κλείνοντα να μιλήσω για τη διαιτησία. Ντροπή του. Τουλάχιστον ντροπή του. Παρατήρησα το εξή κάθε φορά που πήγαινε διαφορά στους 14 πόντους την έκλειναν τα σφυρίγματά τους κατέβαζαν το διακόπτη και έδιναν όλα τα σφυρίγματα στους Ιταλούς. στους 14 ακριβώς πόντους βάλτε το παιχνίδι και δείτε το φτάσαμε νομίζω τη διαφορά τρει φορές στους 14 και τις τρει φορές δείτε τι έχουν κάνει υπήρχαν κάποια σφυρίγματα που ήταν ντροπή πραγματική ντροπή πραγματική το περιμέναμε οι δύο από του τρει που παίξανε σήμερα ήταν αυτοί που μα παίξαν και με την Κροατία. Αυτούς όρισε η ΦΥΜΠΑ. Τέλο πάντων. Δεν θα κλείσω αρνητικά, με αρνητικά vibes. Θα κλείσω με θετικά. Η Ελλάδα κέρδισε και σήμερα. Η Ελλάδα προχωράει. Πληγωμένη, λαβωμένη, κόντρα με τη, με κόντρα, με τη τύχη της κόντρα, αλλά προχωράει. Κροάτε και Ιταλοί τελειώσανε σε δύο μέρε μέσα. Και πάμε τώρα να χαλαρώσουμε λιγάκι και τη Δευτέρα να δούμε ένα παιχνίδι χωρί να ξυλαργιαστούμε, χωρί να βραχνιάσουμε με τη Μεγάλη Βρετανία. Δεν χρειάζεται να κερδίσουμε. Τώρα, τώρα, τώρα πια δεν έχει σημασία πώ πόντου θα κερδίσουμε την Μεγάλη Βρετανία. Δεν έχει σημασία. Άμα κερδίζουμε όλα μα τα υπόλοιπα παιχνίδια, είμαστε πρώτοι. Οπότε, 10 από τους κερδίσει στη Μεγάλη Βρετανία 20-30, ή με 10 του κερδίσει με 50, το ίδιο πράγμα είναι. Αυτοί που τώρα καλούνται να σκοτωθούν μεταξύ του, να φαγωθούν στα σκυλιά, είναι οι Ιταλοί με του Κροάτες. Εμεί τελειώσαμε. Εμεί καθαρίσαμε. Εμεί καθαρίσαμε. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε, συγγνώμη για τη, τη βραχνιασμένη φωνή, συγγνώμη για τις λίγες κόπιες σκέψει. αλλά είναι αμέσως μετά το παιχνίδι και ήθελα να, ε, να το βγάλω στο βίντεο έτσι όπως το νιώθω, έτσι όπως το αντιλήφθηκα το παιχνίδι ε, και ε, χωρίς να έχω κοιμηθεί πάνω σε αυτό που λένε. Κυριολεκτικά να έχω κοιμηθεί πάνω σε αυτό. Να σηκωθώ το πρωί με την τσίμπλα στο μάτι. Έτσι, με την, με την ένταση αυτή ακόμα, να μπορέσω να κάνω ένα βίντεο. Ευχαριστώ πολύ παιδιά, κερδίσαμε, προχωράμε, γερά. Δευτέρα παίζουμε με μεγάλη Βρετανία, δεν νομίζω να έχουμε προβλήματα ε, και από τώρα και πίσω νομίζω ότι, τα δύσκολα, νομίζω ότι τα δύσκολα δηλαδή περάσανε. Τα λέμε αύριο, αύριο το πρωί θα φτιάξω και την, ε, το καθιερωμένο βίντεο με την ε, περίληψη της τρίτης μέρας του Ευρωβάσκετ που έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε, πολύ ενδιαφέροντα. Χαιρετώ τα φιλιά μου, γεια σας.